ήθελα λίγο να μου δασχολιώσω. Τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός γύρω από το μπλοκ. Τα μπλοκ, μάλλον ήταν μπλοκ του Δημήτρου Γκαρέζου προς την Πετημαγκύρα. Ξέρουμε ότι τα βρήκανε. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τα μπλοκ, είναι η αλήθεια. Δεν μπλοκάρω και δεν με μπλοκάρουν προς το παρόν. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Αλλά αφού λύθηκαν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Άρα, εσύ δεν είσαι ένα σε εισαγωγικά από τα θύματα του Δημήτρου Γκαρέζου. Κοίτα, όχι ακόμα, ελπίζω. Κοίτα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Μπλοκάρει την πληροφορία. Ενώ εμένα μου αρέσει να ακολουθούμε ένα τον άλλο, να βλέπουμε τι γίνεται, να συζητάμε, να υπάρχουν παρεξηγήσεις, να λύνονται παρεξηγήσεις. Είπε μάλιστα ότι θα ήταν και τιμητικό να συνεργαστεί με την Πέτη Μαγκύρα, εφόσον τα βρήκανε κιόλα. Κοίτα, ο Δημήτρης είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης και τον αγαπάμε πάρα πολύ, και εγώ και η Πέτη. Οπότε, όταν υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει θαυμασμός και αγάπη, θεωρώ ότι όντως μια συνεργασία θα ήταν στα πλαίσια του εφικτού. Έριξε και κάποια πειρά εναντίον της εκπομπής του πρωινού. Δεν ξέρω αν τα άκουσες καθόλου αυτά. Όχι, αυτό δεν τα άκουσα. Το πρωινό ποιο, του Γιώργου Λιάγκα. Του Γιώργου Λιάγκα, του συνεργάτες του, κάποιος από την παραγωγή, κάποιος από το πάνελ. Δεν το ξέρω, δεν το άκουσα. Τι, εμπλόκαρε κι άλλους, εννοείς αυτό κάνει. Ναι, το έχει κάνει ήδη. Καιρό τώρα. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον καθένα πώς συμπεριφέρεται στα social και επίσης το πώς συμπεριφέρεται στα social media. Δεν πάει να πει ότι έτσι συμπεριφέρεσαι και στη ζωή. Δεν μπλοκάρεις έναν άνθρωπο και στη ζωή πραγματικά. Είδαμε αυτές τις μέρες τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που έκανε blog την Πέτη Μαγκύρα. Εσείς γενικότερα έτσι είστε άνθρωπος του blog, του unfollow. Κοίτα, ζήλεψα που το έκανε ο Ουγγαρέζος και τις έκανα κι εγώ. Γιατί εσάς τι σας ενόχλησε? Έχει κάνει διάφορες αταξίες η Μπέτη τηλεοπτικές και δεν θεωρώ ότι δεν την κατατάσσω στους συναντέλφους μου, ούτε στους παρουσιαστές, ούτε φυσικά στους δημοσιογράφους. Είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο εντός εισαγωγικών που θα προτιμούσα να τη δω να παίζει σε κάτι, θα προτιμούσα να τη δω επί σκηνής, μουσικής σκηνής, όπως και τη βλέπουμε. Στην τηλεόραση δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε και μπήκατε στη διαδικασία έτσι να πείτε ότι τώρα είναι η στιγμή να κάνω blog? Με ενόχλησε που δύο φορές παρουσίασε ψέματα την άποψή μου περί του ποιος μπορεί να είναι παρουσιαστής. Κάτι είπε ότι εγώ έχω πει για πτυχία και τα λοιπά και έκανε και ένα σκετσάκι εκεί με τον κύριο Μακαλιά, άλλος αλεξιδοτιστής στο χώρο. Μ' αρέσει ο καθένας να έχει την άποψή του και να τη λέει. Χαίρομαι που ο Δημήτρης Παπανώτας λέει πάντα την άποψή του και δεν επηρεάζεται από τίποτε άλλο. Επίσης τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δίνει πάρα πολύ υλικό σε εμάς για να κάνουμε κωμικά σκέτ στην εκπομπή. Οπότε όσο πιο πολύ υλικό μας δίνει, τόσο πιο χαρούμενος μας κάνει. Δύσκολο επάγγελμα ο αλεξιδοτιστής, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και η καθαρίστρια και ο αλεξιδοτιστής. Χαίρομαι που μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και να επιβιώνω από αυτό γιατί ένας πανελίστας είναι σίγουρα πιο εύκολη δουλειά από το να είσαι αλεξιδοτιστής. Αλλά αν είμαι και αυτό και πιστεύω ότι είμαι ικανός. Χαίρομαι, τον ευχαριστώ που με εκτιμάει τόσο πολύ.